Ξεκινάμε. Η πολυτεχνική οργάνωση λοιπόν μας τα είπε ότι όλα είναι καλά και ωραία. Όμως η πολυτεχνική οργάνωση έχει χρέη. Και το πρωί ο κύριος Δουλαβέρης έλεγε ότι είμαι ψεύτης στο ραδιόφωνο και το μεσημέρι ο κύριος Παναγιωτόπουλος έλεγε ότι δεν πληρώνουμε την ΑΣΠΕ. Το ερώτημα είναι το εξής λοιπόν. Αν υπάρχει χρέος, ποιο είναι προς την ΑΣΠΕ. Αυτή που είναι 70. Υπάρχει το χρέος, κυρία Μανολοπούλου, θα σας πω ότι υπάρχει. Που είστε 75 ετών, όπως λέει ο κύριος Δουλαβέρης, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο λέει ότι απαντήσετε από 75 χρόνια και πάνω, άρα είστε 75 χρόνια όπως λέει ο κύριος Δουλαβέρης. Και σήμερα λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, το χρέος του οργάνωσης είναι περίπου 20.000 ευρώ και με το 15 πάμε στα 47.000 ευρώ. Επέρυσι η Πολυτεχνική Οργάνωση είπαμε ότι υπάρχει χρέος στο ΙΚΑ που το κρύβανε. Το μάθατε και αυτό, 50.000 ευρώ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος σε 9 χρόνια που διαχειρίστηκε την οργάνωση, διαχειρίστηκε 900.000 ευρώ, γιατί περίπου τόσα είδανε τον χρόνο, και έφυσε και χρέη περίπου 100.000 ευρώ στην οργάνωση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει να μιλήσετε ξεκάθαρα τι θα γίνει αν διαγραφούμε από την ΑΣΠΕ και από πού θα θεωρούμε τα βιβλιάρια ή από πού θα παίρνουμε πιστοποιητικό. Θα διαγραφούμε από την ΑΣΠΕ και δεν θα παίρνουμε πιστοποιητικό από την Πάτρα. Και θα θεωρούνται τα βιβλιάρια είτε στο Αίγιο, είτε στα Καλάβρητα, είτε στην Άπακτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.